να πάω στα 10 χιλιάρικα. Ναι, θα σας πω. Πρώτα-πρώτα να σας πω γιατί οι εισφορές είναι σε αυτό το πράγματι πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι πολύ απλό. Αφού έχουμε ελλείμματα και δεν έχουμε αποθεματικά, ο μοναδικός τρόπος να χρηματοδοτήσουμε το ασφαλιστικό σύστημα, οι δύο μοναδικοί τρόποι, είναι από εισφορές και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με λίγα λόγια, από εισφορές ή από φόρους. Προφανώς δεν μπορεί να αυξηθεί άλλο η φορολογία. Εάν έπρεπε επομένως να κατεβάσουμε τις εισφορές, θα έπρεπε να κατεβάσουμε αντίστοιχα και τις συντάξεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και καμιά άλλη κοινωνία μετά από 12 απανωτές μειώσεις. Να ανεβάσουμε τις θέσεις εργασίας, τους μισθούς και επομένως να μπουν περισσότερες εισφορές, δεν γίνεται. Ακριβώς. Απολύτως έτσι είναι. Προοπτικά, όσο η οικονομία θα ανακάμπτει και δεν θα έχουμε το 1 τέταρτο των μισθωτών ανέργους και τους μισθούς αυτοαπασχολούμενους σε αδυναμία να πληρώσουν, τότε πράγματι οι εισφορές θα μπορούν να κατεβούν. Αλλά επειδή αυτό είναι αύριο και αβέβαιο, ήδη σήμερα ξεκινάμε μια συζήτηση για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες για να τους απαλλάξουμε από ένα 11% των εισφορών τους. Πώς? Οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι δεν πληρώνουν μόνο το 20% για την κύρια ασφάλιση, έχουν και ένα πρόσθετο 11% για επικουρική και για εφάπαξ. Και αυτό πράγματι φτάνει την εισφορά στο Θεό, αν βάλει κανείς και την υγεία. Είχα επομένως πει ήδη από τη συζήτηση στο ασφαλιστικό ότι εγώ θεωρώ βασική υποχρέωση του κράτους να καλύπτει την κύρια σύνταξη, το λεγόμενο πρώτο πυλώνα. Αν κάποιος κλάδος θέλει, αλλά να μου το ζητήσει αυτός, όχι με πρωτοβουλία του κράτους, την επικουρική σύνταξη να την αναλάβει ο ίδιος στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού ταμείου. Και το ίδιο και το εφάπαξ. Αυτό εγώ θα το διαπραγματευτώ με τους θεσμούς. Είμαστε λοιπόν τώρα σε αυτή τη φάση. Έχουμε πάρει μια θετική απάντηση, Υπουργέ, από τους περισσότερους. Αλλά... Να το τελειώσω. Να το τελειώσω το κύριε Υπουργέ. Έχω τους ξενοδοχείο υπάλληλους εδώ που φωνάζουν. Έχω πάρει μια θετική ανταπόκριση. Ναι. Έχω πάρει μια θετική ανταπόκριση από τους επιστημονικούς συλλόγους και θα προσπαθήσουμε μέσα στο χρόνο, ούτως ώστε από 1η-1η να μην πληρώνουν οι άνθρωποι 11% πρόσθετο, να συμφωνήσουμε ώστε να δημιουργηθούν επαγγελματικά ταμεία μετά από αίτηση, επαναλαμβάνω, του καθενός κλάδου ξεχωριστά και των δικηγόρων, των γιατρών, των μηχανικών, και έτσι να έχουμε μια μείωση κατά 11% των εισφορών στου κλάδου. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι για να το κάνετε καθαρό, που το είπαμε πριν, αλλά το ρωτάει ο κόσμος. Βλέπω επιμένει στο θέμα του κατώτατου μισθού. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής και με τις προϋποθέσεις που μπαίνουν, ας πούμε, για την οικονομία, για τις επιχειρήσεις κλπ., εσείς τι πιστεύετε προσωπικά, θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ο κατώτατος μισθός? Η δική μου η πρόθεση είναι να πετύχω να μπορούν να συζητούν εργοδότες και εργαζόμενοι το μισθό. Και είμαι βέβαιος ότι σε κλαδικό επίπεδο θα υπάρχουν αυξήσεις, για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν κλάδοι της οικονομίας που πηγαίνουν πολύ καλύτερα από άλλους, βλέπε τουρισμό. Και θέλω να ελπίζω ότι ακόμα και στο επίπεδο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα συμφωνήσουν οι εταίροι μια αύξηση. Αλλιώς θα έχουμε πολλές ταχύτητες, δηλαδή. Το 2012 βλέπετε ταχύτητες εκεί, αλλού σε καλές επιχειρήσεις θα είμαστε καλύτερα, αλλού θα είμαστε χειρότερα. Πώς θα γίνει? Μα ακούστε, για κλάδους μιλάω. Για κλάδους. Είναι προφανώς ότι και στο παρελθόν και πάντοτε άλλοι κλάδοι που πήγαιναν καλύτερα είχαν καλύτερες αμοιβές, άλλοι κλάδοι που είχαν δυσκολίες είχαν μικρότερες. Αυτό είναι λογικό. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να υπάρχει ένας μισθός που καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους. Μα γι' αυτόν σας ρωτάω. Κατώτατος μισθός. Αυτό θα είναι πάνω από τον υπάρχοντα ή κάτω? Τι βλέπετε? Φυσικά θα είναι πάνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω. Από τη στιγμή που θα επιστρέψει η δυνατότητα να συμφωνείται ο μισθός στους κοινωνικούς εταίρους, μόνο για πάνω μιλάμε. Μάλιστα. Είναι δυνατόν ποτέ να συμφωνήσουν τα συνδικάτα, τα εργατικά, όπως και όποιες και αν είναι η σχέση αντιπρόσωπες που έχουν με τους εργαζόμενους, να κατέβει ο μισθός? Είναι ποτέ δυνατόν? Να μην αφήσουμε και αυτά τα προηγούμενα, ομαδικές απολύσεις. Έχουμε αφήσει από το προηγούμενο και είναι μπήκε στην Επιτροπή. Να μην αφήσουμε το lockout, ναι, το συνδικαλιστικό νόμο. Αυτά είναι μέσα στη διαπραγματεύση. Τι θα γίνει? Εδώ λοιπόν έχουμε ομόφωνες αποφάσεις Επιτροπής ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος και να γίνει δυσχερέστερο το δικαίωμα στην απεργία, γιατί η ελληνική νομοθεσία είναι στο μέσο όρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική βοήθεια, η ομοφωνία ειδικά. Για το lockout υπάρχει επίσης ομοφωνία. Θα περάσει αυτό? Δεν υπάρχει κανένας λόγος Επιτροπής. Θα περάσει, κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε για το συνδικαλιστικό νόμο, γιατί έχουν μια σκληρή γραμμή οι ξένοι σε αυτό. Όχι, αυτό είναι και απόλυτη κόκκινη γραμμή για μας. Δεν πρόκειται να δεχτούμε επιδείνωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εντάξει, το δεχόμαστε. Αφού το λέτε, το δεχόμαστε. Το ότι βλέπετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να αντιδρά σε αυτό που πετύχαμε στο ασφαλιστικό δείχνει ότι τις κόκκινες γραμμές μας περάσαμε.
Έχω πει πολλές φορές ότι δικαίωμα στην απεργία για μας είναι ιερό. Γιατί είναι το όπλο των εργαζομένων να αντιδράσουν σε αυτή τη ζούγκλα. Τώρα, ένα εξορθολογισμό σε ορισμένα προνόμια συνδικαλιστικά, και δεν εννοώ στην προστασία από την απόλυση, και αυτό πρέπει να είναι ιερό, γιατί διαφορετικά οι συνδικαλιστές δεν μπορούν να δράσουν. Εξορθολογισμό εκεί μπορούμε να δούμε. Δεν το θεωρώ ότι είναι αυτό. Ομαδικές απολύσεις. Τι θα γίνει, θα το δεχτείτε, θα αλλάξει, τι πρέπει να γίνει. Στις ομαδικές απολύσεις πάλι ομόφωνα λέει η Επιτροπή ότι αφενός να περιμένουμε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκκρεμεί σχετικό προδικαστικό ερώτημα. Γιατί προφανώς, άμα μας πει το δικαστήριο ότι πρέπει να αλλάξουμε πλευρές της νομοθεσίας μας, πρέπει να τις αλλάξουμε. Λέει όμως κάτι καθοριστικό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει ο θεσμός της εκ των προτέρων έγκρισης των απολύσεων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλει όπως τώρα να εγκρίνεται η νομιμότητα των απολύσεων. Θέλει να αποφασίζει η επιχείρηση και μετά να εξετάζεται από κάποιο όργανο, από το δικαστήριο κτλ. Σε αυτό μας στηρίζει απολύτως το πόρισμα της Επιτροπής. Μιλάει για εκ των προτέρων έγκριση. Και για το lockout, τελευταίο να το πούμε και αυτό. Ομόφωνα θεωρεί η Επιτροπή ότι δεν χρειάζεται να καθιερωθεί το lockout. Επιστρέφουμε λίγο στα συνταξιοδοτικά με μερικά πιο άμεσα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν περίπου 130.000 συντάξεις που περιμένουν να εκδοθούν. Μερικές, πολλές εκ των οποίων είναι και δύο χρόνια. Και τρία χρόνια και παραπάνω. Και πολλοί υποστηρίζουν ότι ο λόγος που δεν εκδίδονται οι συντάξεις αυτές, και δεν ξέρω πώς ζουν οι άνθρωποι που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξη, αλλά φαντάζομαι δεν έχουν εκατομμύρια στην άκρη, δεν είναι γραφειοκρατικού τύπου προβλήματα που έχουν να κάνουν με το πολυδέδαλο και πολύπλοκο ασφαλιστικό, αλλά είναι δημοσιονομική. Λόγια δεν έχουν τα λεφτά. Όχι, ακούστε, κανείς δεν προγραμματίζει να αφήσει τους ανθρώπους στο ψυγείο. Αυτοί παίρνουν μια προσωρινή σύνταξη, είναι αλήθεια πολύ χαμηλή. Αυτή τη στιγμή, εν ώψη των μεγάλων αλλαγών που γίνονται στο ασφαλιστικό, έχουν πράγματι υπερφορτωθεί οι υπηρεσίες μας. Ένας από τους λόγους που κάναμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτές οι ουρές καθυστέρησης. Και γιατί το λέω αυτό. Παλιά το ΙΚΑ έδινε συντάξεις με 930 διαφορετικούς τρόπους. Αυτό προφανώς δημιουργεί εγγενώς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Επίσης, είχε πληροφορικό σύστημα που δεν ήταν αποτελεσματικό. Εμείς πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα δύο θέματα. Πρώτον, με την εφαρμογή ενός κανόνα για όλους, που δίνει μεγάλη ταχύτητα στη διαδικασία. Ναι, και δεύτερον, πάμε για πρώτη φορά να κάνουμε ένα εφαρμοσμένο πληροφορικό σύστημα. Ωραία, αλλά εγώ ακούω από τους εργαζόμενους στα ταμεία και οι άνθρωποι μιλάνε και με στοιχεία. Ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε λειτουργία, έως αδύνατο να μπει σε λειτουργία το νέο σύστημα από πρώτης πρώτου. Διότι υπάρχουν τα διαφορετικά ταμεία, τα διαφορετικά συστήματα, οι διαφορετικές ρυθμίσεις κτλ. Οι άνθρωποι έχουν δίκιο. Είναι τιτάνιο έργο, πάρα πολύ δύσκολο. Εάν αποφασίζαμε μόνοι μας και χωρίς τα χέρια μας δεμένα, δεν θα λέγαμε σε 8 μήνες να το κάνουμε αυτό, θα λέγαμε σε 2, σε 3 χρόνια. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε εμείς σε 8 μήνες ό,τι δεν κάνανε οι άλλοι σε 40 χρόνια. Και πώς θα πληρώνουν. Αυτό δυστυχώς είναι το μεγάλο βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις, κύριε Υπουργέ, πότε θα βγουν οι συντάξεις των ανθρώπων, πείτε το. Πότε θα βγουν οι συντάξεις αυτών των ανθρώπων που περιμένουν 3-4 χρόνια. Μα, με συγχωρείτε, αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν 3-4 χρόνια περιμένουν γιατί το παλιό πολιτικό σύστημα είχε οδηγήσει σε γραφειοκρατικούς και αποσκερωμένους οργανισμούς. Εμείς προσπαθούμε να τα αλλάξουμε. Πότε. Αλλά θαύματα μπορείτε δεν να μπορούμε το πείτε. Να περιμένει ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, να πείτε του χρόνου, του παραχρόνου. Το 18 που θα τελειώσει το μνημόνιο. Πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Όχι, να περιμένει τη σύνταξή σου. Από τότε. Σας λέω, από τη στιγμή που ο ΕΦΚΑ, ο Ενιός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, θα αρχίσει να λειτουργεί, θα μιλάμε πια για μήνες και όχι για χρόνια. Αλλά αυτό βέβαια δηλαδή, είναι ένα πολύ 17, δύσκολο εγχείρημα. Μέσα στο 17, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι 130.000 θα πάρουν τις συντάξεις τους. Θα επιταχυνθεί η διαδικασία. Εγώ οτιδήποτε δηλώνω, θέλω να το δηλώνω υπεύθυνα. Δεν μπορώ επομένως να πω και για τις 130.000 συντάξεις. Εντάξει, δεν μπορεί να το υποσχεθεί. Μπορώ να δεσμευτώ για το ότι θα επιταχυνθούν απολύτως οι διαδικασίες. Μάλιστα. Αλλά να δεσμευτώ για κάτι που δεν το ελέγχω απολύτως, αυτό θα ήταν πολιτικαντισμός του Μαυρογιαλούρου. Και εμείς τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Πάμπαρα. Μια και είμαστε σε αυτά τα συνταξιοδοτικά και στα ταμεία. Με τον ΕΔΟΕΑΠ τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Μπορεί να το πάρει συντεχνιακό κανείς, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Όχι, καλά κάνετε και το θέμα. Όπως ξέρετε, το αγγελιώσιμο ήταν μια ιωνή εργοδοτική εισφορά που προσπαθήσαμε να την υπερασπίσουμε στη διαπραγμάτευση ως τέτοια. Οι εταιρείες και οι Ευρωπαίοι επέμειναν ότι είναι κοινωνικός πόρος και ως τέτοιος καταργήθηκε. Εμείς πετύχαμε να αναβληθεί η κατάργησή του μέχρι τον Ιούλιο, ούτως ώστε να δοθεί δυνατότητα στις οργανώσεις των
εργαζομένων στον τύπο και των εργοδοτών να συμφωνήσουν την αλλαγή αυτού του κοινωνικού πόρου από νομοθετημένο σε συμφωνημένο. Δηλαδή να συμφωνήσουν οι εργοδότες για να μείνει ζωντανό το ταμείο, να δίνουν εθελοντικά ένα κομμάτι από τη διαφήμιση, όπως δίνανε μέσω του αγγελιώσιμου, στον ΕΔΕΟΑΠ. Αυτή η πρότασή μας έγινε επί της αρχής δεκτή και από τη μία πλευρά, τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους. Γι' αυτό το λόγο, επειδή την 1η Ιουλίου δεν μπόρεσαν να φτάσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, δώσαμε μια νέα παράταση για τις 15 Σεπτεμβρίου. Τέλειωσε και όμως πάλι αυτό. Δεν μπόρεσαν. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε. Τέλειωσε. Πόρους. Καταργείται το ταμείο μας. Όχι. Συνεχίζεται. Ο ακριβώς θέλουμε να μείνει ζωντανός ο ΕΔΕΟΑΠ. Μα είπαμε το αντίθετο. Τι? Θέλουμε να μείνει ζωντανό. Τι κάνουμε είναι το θέμα, κύριε Υπουργέ. Τι θέλουμε. Και εγώ θέλω μια σύνταξη 5.000 ευρώ. Τι κάνουμε είναι το θέμα. Ακούστε, η συμφωνία, σας λέω απολύτως αυτό που είμαι πάντοτε συνεπής, πρέπει να αποφασίζουν για αυτά τα θέματα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στον τύπο, εργοδότες και εργαζόμενοι. Εσείς τι προτείνετε? Το κράτος να διευκολύνει. Τι πόρος προτείνετε να διαμορφωθεί? Να, δεν είπα φόρο. Πόρος. Α, λέτε, πόρος. Ναι, είπα ακριβώς, ναι. Εθελοντική, λοιπόν, εθελοντικό ποσοστό επί των διαφημίσεων. Εθελοντικό, κύριε Υπουργέ, ξέρετε κανένα αφεντικό να έχει τρελαθεί, να πάει να δίνει τα λεφτά του από εδώ και από εκεί? Τι πόρο, τι πρέπει να γίνει, τι λέτε εσείς, είστε υπουργός? Μισό λεπτάκι. Κανένα αφεντικό δεν έχει τρελαθεί, αλλά ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν οι εργαζόμενοι να πιέζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Και σας λέω ότι τα αφεντικά δεν τρελάθηκαν. Δέχθηκαν το αίτημα αυτό στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Είναι 60 εκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, προσέξτε, είναι πολλά τα λεφτά. Το αγγελιώσιμο ήταν 60 εκατομμύρια στο ταμείο μας. Μισό λεπτάκι. Ναι, δεν ήταν. Τώρα τα τελευταία χρόνια ήταν 10 και 12 εκατομμύρια. Παλιά, τόσο ήταν ο πόρος. Γιατί η διαφημιστική δαπάνη έχει πέσει σε τέτοια επίπεδα. Ακριβώς. Άρα υπάρχει χρόνος, λέτε, να βρεθεί λύση τώρα? Να συμφωνηθεί για να μείνει ζωντανό το ταμείο? Πιστεύετε ότι θα μείνει ζωντανό το ταμείο μας? Η λύση, μισό λεπτάκι, το ταμείο θα μείνει ζωντανό. Η λύση έχει συμφωνηθεί. Τις λεπτομέρειες και το ακριβώς ποσοστό είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Να σας ρωτήσω, και επειδή υπήρχε και ένα θέμα με τους ξενοδοχοϋπάλληλους, τι σκοπεύετε να κάνετε, ή αν υπάρχει απάντηση που αφορά και στο εφάπαξ τους? Οι άνθρωποι πλήρωναν επί 20 χρόνια χρήματα και δεν βλέπουν στον ορίζοντα. Όχι. Δεν είναι το επί 20 χρόνια. Τι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι ήταν ο μόνος, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κλάδος, που μπορούσαν να πάρουν το εφάπαξ τους ενώ δούλευαν. Ενώ το εφάπαξ το παίζει με τη σύνταξη, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι με το που συμπλήρωναν 20 χρόνια, μάλιστα, μπορούσαν να πάρουν το εφάπαξ. Εμείς είπαμε, λοιπόν, ότι από τη στιγμή που έχουμε ένα ενιαίο φορέα που δίνει το εφάπαξ, στο πλαίσιο των κανόνων της ισονομίας, αυτό που λέω, ότι ίδιοι κανόνες για όλους, εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα σε όλους τους κλάδους. Η λύση που μπορεί να υπάρχει στους ξενοδοχοϋπαλλήλους είναι ενδεχομένως να διαπραγματευτούμε μια μικρή μεταβατικότητα, γιατί πράγματι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους με βάση αυτό. Ή εναλλακτικά, όπως είπαμε στους δικηγόρους, στους μηχανικούς, στους γιατρούς, αν θέλουν να κάνουν επαγγελματικό ταμείο και να διαχειρίζονται μόνοι τους το εφάπαξ, να πάρουν και αυτοί ό,τι αποθεματικό έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως από το ταμείο τους. Και έφαγε η Τράπεζα Αττικής τα αποθεματικά. Τον μεν, ενός τμήματος από αυτούς που είπατε. Ναι, μισό λεπτάκι όμως. Δύο πράγματα μπορούν να γίνουν. Ή θα έχουμε το δημόσιο φορέα που θα δίνει σε όλους με ίδιους κανόνες, και όχι όπως στο παρελθόν, δώσε και μέρα μπάρμπα πελατειακά. Ή ο κάθε κλάδος μπορεί να οργανώσει μόνος του, όχι την κύρια ασφάλιση. Αυτό είναι καθήκον συνταγματικό του κράτους. Τα έξτρα. Το εφάπαξ. Αφού το λέτε, αυτά μπορεί να το οργανώσει μόνος του. Αφού το λέτε θέλει. Τώρα, μάλιστα, λοιπόν, και επειδή υπήρξαν οι γνωστές μειώσεις στα επικουρικά. Ρωτούν. Ναι. Ελάχιστο. Ρωτούν εδώ όμως πολλοί φίλοι. Με βάση την κατάσταση, την οικονομική κατάσταση ορισμένων επικουρικών, υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί κάποιο από αυτά τα επικουρικά να βρεθεί σε στιγμή που δεν θα πληρώσει επικουρική σύνταξη? Μα ακριβώς γι' αυτό δεν αφήσαμε τα επικουρικά στην τύχη του, στο καθένα μόνο του, και έχουμε φτιάξει ένα ενιαίο φορέα που δίνει την επικουρική ασφάλιση, ώστε να μπορούμε πράγματι να ελέγχουμε κεντρικά το τι γίνεται. Αυτό κάναμε. Συμμαζέψαμε την αναρχία, συμμαζέψαμε το χάος. Ακριβώς για να μπορέσουν να σωθούν οι συντάξεις. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλάγαμε για τις μειώσεις, μιλάμε δηλαδή όλο αυτό το καιρό για τις μειώσεις τις επικουρικές και στο σύνολο των 1.300. Έχουν γίνει λάθη εκεί? Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που διαμαρτύρεται ότι κόπηκαν και κάτω από τα 1.300. Κύρια και επικουρική εννοώ. Ναι. Ισχύει αυτό, ναι ή όχι, και τι θα κάνετε? Όλες οι περιπτώσεις που μου έχουν έρθει σε μένα, έχουν τεθεί εγώ προσωπικά στη υπόψη μου, δεν ήταν λάθη. Δεν ήταν λάθη. Μιλάμε για 1.300 ευρώ μεικτά. Όχι για 1.300 ευρώ καθαρά. Υπήρχαν περιπτώσεις που ξεπερνούσαν για λίγα ευρώ αυτό το ποσό.
Σε αυτή την περίπτωση γίνεται η αναπροσαρμογή, αλλά προσέξτε, έχουμε βάλει και ένα κόφτη. Κανενός η σύνταξη μετά την αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πέσει πάλι κάτω από τα 1.300 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Ακριβώς όμως επειδή εδώ δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα της διαχείρισης της, από τα ταμεία, αλλά και ένα νέφος παραπληροφόρησης, γι' αυτό την ερχόμενη εβδομάδα κάθε mm-hmm. συνταξιούχος που είχε μια μείωση θα πάρει ένα γράμμα που θα του λέει ότι η σύνταξή σου ήταν Α πριν από την αναπροσαρμογή. Το αναβάλλατε και αυτό. Τα 1.300 ευρώ μεικτά. Άκουσα ότι θα πάει το Νοέμβριο. Όχι, δεν πήγε αργά. Πώς. Όχι, Οκτώβριο είπα. Οκτώβριο είπατε. Τον άλλη εβδομάδα Οκτώβριο έχουμε. Τώρα, μια και είπατε, για κόφτη, κύριε Υπουργέ, φοβούνται οι συνταξιούχοι ότι τελικά θα πάμε και σε νέες μειώσεις συντάξεων κάποια στιγμή, ότι θα λειτουργήσει δυστυχώς αυτός ο κόφτης για τον οποίο τρέμουν όλοι φυσικά και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Δικαίως και θα αναγκαστείτε να πάτε εκεί. Δικαίως. Είναι έτσι. Δικαίως φοβούνται οι συνταξιούχοι, γιατί αυτό προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε στη Θεσσαλονίκη ότι σε αντάλλαγμα. Μητσοτάκης δεν κυβερνάει. Όχι, όσο είμαστε εμείς, συντάξεις και μισθοί δεν πρόκειται να μειωθούν. Με αυτή την κατάσταση που είναι τα ταμεία, τη ζωφερή. Όσο όμως έχουμε ένα κόμμα το οποίο λέει ότι θα προσφέρει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να πάρει μικρότερο πλεόνασμα μείωση των δαπανών και διαρθρωτικές αλλαγές, αυτό σημαίνει σε πολύ απλά ελληνικά θα σας κόψω τις συντάξεις για να κάνω το χατήρι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δεν του αρέσει. Από την άλλη πλευρά, προσφέρετε και εσείς στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να μας κάνουν το χατήρι του χρέους. Διότι είναι ο βασικός παίκτης που μας υποστηρίζει, υποτίθεται. Λοιπόν, ακούστε, το χρέος είναι σημαντικό θέμα για την ελληνική οικονομία. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να θυσιάσουμε τα εργασιακά όπως δεν θυσιάσαμε τα ασφαλιστικά. Για μας η προτεραιότητα, η ευημερία. Αν δεν ανοίξουν δουλειές, κύριε Υπουργέ, από πού θα μπουν πόροι στα ταμεία. Πάλι σε περικοπές θα πάτε. Αναγκαστικά θα πάτε εκεί. Δεν έχετε άλλο δρόμο. Ενώ αν κόψουμε τους μισθούς κι άλλο και τις συντάξεις κι άλλο, όχι, θα ανοίξουν οι δουλειές. Αυξάνεται την εργασία. Ανοίγουν δουλειές. Έρχονται επενδύσεις. Κάτω από την Ναμίμπια είμαστε. Είμαστε σε τραγική θέση, κύριε Υπουργέ, ως χώρα. Η συνταγή. Όχι, ακούστε. Ακριβώς αυτή ήταν η σκέψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ότι βαλκανοποιώντας το μισθολογικό τοπίο στη χώρα. Ναι. Γίνεσαι ανταγωνιστικός μισθούς. Θα πνιγούμε στις επενδύσεις. Δεν έγινε αυτό το πράγμα. Για τον απλό λόγο ότι όταν καταπιέζεις μέχρι στη θλίψεως την εσωτερική κατανάλωση, όταν δεν έχει ο άνθρωπος ένα ευρώ πια να αγοράσει ψωμί. Όχι για να πάει 10 ευρώ για να αγοράσει κάτι πολυτελές. Περιγράφω την κατάσταση και σας λέω ότι αυτό που λέτε. Να μειωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Δεν λειτουργεί. Ήταν η συνταγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και απέτυχε. Εμείς έχουμε άλλη συνταγή. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση που το θέτουν πολλοί. Τελευταία. Η ιστορία του παγώματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ταμεία και μιας πιθανής άλλης ρύθμισης αργότερα υπάρχει ανοιχτή ή είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης? Ναι, φυσικά. Φυσικά. Θέλουμε να κάνουμε πακέτο τρία πράγματα. Το ένα είναι τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Το δεύτερο είναι κάτι που συζητιέται σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο που δεν είναι πολύ γνωστό. Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ΚΙΣΔΙΧ. Το οποίο τι αποσκοπεί? Να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο ώστε όσοι χρωστούν σε πολλούς, και όλοι σε πολλούς χρωστάνε. Κανείς δεν χρωστάει μόνο σε τράπεζες. Αυτοί λοιπόν που χρωστάνε σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, να μπορούν να έχουν μια ταυτόχρονη ρύθμιση του χρέους τους, όχι μέσω δικαστηρίων όπως ο νόμος Κατσέλη, αλλά μια διοικητική διαδικασία που θα μπορεί να κουρεύει και χρέος προς την εφορία και προς αυξήσεις, όχι βασική οφειλή, στα ασφαλιστικά. Να κουρεύει ή να παγώνει. Και έχουμε και μια τρίτη. Να κουρεύει, λέμε τώρα. Το δεύτερο πράγμα. Το ένα είναι το πάγωμα, αυτό είναι το δεύτερο πράγμα, το κούρεμα. Και υπάρχει και μια τρίτη σκέψη. Πολύ λογική, κυρίως για τις επιχειρήσεις. Μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του ύψους των οφειλών τους στα ασφαλιστικά ταμεία το ίδιο. Είτε χρώσταγαν 10 είτε 100 είτε 1 εκατομμύριο. Τώρα θέλουμε να κάνουμε μια διάκριση σε κατηγορίες ώστε να έχουμε στοχευμένες ρυθμίσεις και όχι αυτές τις πολύ γενικές στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημερίζουμε. Καλημέρα. Λοιπόν, διάλειμμα εμείς. Νομίζω πήραμε απαντήσεις στα περισσότερα ζητήματα που θέσαμε. Υπάρχουν και ειδικά ερωτήματα, το λέω για τους τηλεθεατές, γιατί έχουν θέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Δεν μπορώ να...